Πάμε στον κύριο Αληφτήρα, που οι άνθρωποι όσοι ήταν στα μέλη δηλαδή της 15 μελούς επιτροπής από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό έχουν πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Κύριε Αληφτήρα, γεια σας. Καταλάβαμε από την δήλωση του κυρίου Μαρούδα ότι η εισήγηση που θα κάνετε στα μπλόκα, που θα φτάσετε εσείς νωρίς το απόγευμα στα μπλόκα σας, είναι για συνέχιση των κινητοποιήσεων προκειμένου να εξασφαλίσετε περισσότερα από αυτόν τον πολύχρονο αγώνα. Γιατί όπως είπατε, διαχρονικά τα βάζετε σε όλες τις κυβερνήσεις αυτά τα αιτήματα. Έτσι δεν Ακριβώς. είναι? Τα αιτήματά μας έγινε ένας διάλογος σήμερα με τον Πρωθυπουργό. Τα αιτήματά μας δεν ικανοποιήθηκαν. Αν εξαιρέσετε τη ΔΕΗ που πήραμε μια ρύθμιση για 2 χρόνια με σταθερή τιμή κιλοβατόρας από 9 μέχρι 11 λεπτά. Από εκεί πέρα η επόμενη Συν οκταετία τα είναι ένα. 8 λέτε που θα σας βοηθήσει Συν να τα 8 κάνετε ένα που προγραμματισμό. μοιάζει σαν νοικιακό ρεύμα από εκεί πέρα, πρέπει να διαλέγουμε ποιο τιμολόγιο θέλουμε. Τέλος πάντων, αν εξαιρέσουμε αυτό το θέμα τη ΔΕΗ, στα αιτήματα που είχαμε θέσει στον Πρωθυπουργό, δεν έχουμε πάρει τίποτα άλλο. Το πετρέλαιο είναι 83 εκατομμύρια η επιστροφή φόρου, που τα 40 θα τα δώσει τέλος Μαρτίου, μας είπε. Δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική ομολόγησε και ο κ. Πρωθυπουργό και ο κ. Αβγενάκη ότι είναι λάθος σχεδιασμένη. Χάνουν πάρα πολλά χρήματα οι αγρότες, αλλά στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα δουν τι μπορούν να κάνουν. Για τα υπόλοιπα θέματα, ελέγχου στην αγορά μας λέει ότι κάνουν ελέγχου. Βέβαια, εμείς δεν το βλέπουμε που είναι οι Έλληνε που κάνουν, αλλά μας λένε ότι υπάρχουν, γίνονται έλεγχοι. Τίποτα άλλο από εκεί πέρα, κύριε Πολιτή. Μα Οπότε εμείς συνεχίζουμε, γυρνάμε στον αγώνα. μόλις κλείσαμε την σύνδεσή μας με τις Βρυξέλλες, με την κυρία Σπυράκη, που και αυτή, και εκείνη, δεν θέλω να λέω το αυτή, κατήγγειλε το ίδιο πράγμα. Ότι όλες αυτές οι νταλίκες με αγροτικά προϊόντα που είναι και πέραν των ορίων σε φυτοφάρμακα, ελληνοποιούν και της Ρωσίας που τάχα έχουμε εμπάργο και το ένα και το άλλο. Έχουμε τους ελέγχους που δεν γίνονται στο γαλασκόνι που έρχεται και μας βγάζει κατά τα άλλα ελληνική φέτα και πάει λέγοντας. Γι' αυτό δεν σας είπε τίποτα ο Πρωθυπουργός για τους μηχανισμούς ελέγχου. Μας Τίποτε. είπε ότι έχει τους μηχανισμούς ελέγχου στο κράτος, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση, γίνονται καθημερινή έλεγχη στην Παντελονία. Έχουν σφίξει έλεγχοι, μας είπε και εκεί που μπαίνανε πολλές δαλίκες από τα σύνορα, τα δικά μας αμφιβόλου πλειότητες προϊόντων και φυτοφαρμάκων έχουν ελαχιστοποιηθεί πλέον. Αλλά σας λέω, εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά, γιατί κατά τη λύση από συναδέλφους που είναι στην Παντελονία και σε παραμεθόνες περιοχές, μας λένε ότι δεν έχει μετριαστεί αυτή η κατάσταση ούτε στο ελάχιστο. Μάλιστα. Τι ώρα είναι η συνεδρίαση στο δικό σας μπλόκο, κύριε Αληφτήρα? Στην Αθήνα, θα γυρίσουμε με τον κύριο Τζέλα μαζί. Θα γυρίσουμε σε 3-4 ώρες που θα το πίσω, γύρω στις 7.30-8 θα βγούμε. Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς φεύγετε από Λαμία μέσα να αφήσετε τον κύριο Τζέλα για να συνεχίσετε κι εσείς. Ο κύριος Τζέλας είναι μαζί μου στην Καρδίτσα, μαζί μας στον Ε65. Ωραία, ωραία. Είστε μαζί στο αυτοκίνητο. Οπότε, ωραία, ναι, οπότε γύρω στις 8 θα επιστρέψουμε. Ε65 λέτε ότι το βράδυ θα ξέρουμε την απόφαση, αλλά η εισήγηση και η δική σας είναι συνεχίζουμε. Είναι πολύ συνεχίζεται. Πόσο δεν δικαιώνεται, συνεχίζουμε γιατί είμαστε μη βιώσιμοι την Α, επόμενη είναι κράτηση. Συνεχίζεται. Πριν πάτε στη συνέλευση, για τυπική επικύρωση Κοιτάξτε, λοιπόν. Εφόσον δεν παίρνουμε Ναι, αυτά που εντάξει, μην σταθούμε στου τύπου. Η τυπική επικύρωση θα γίνει στη συνέλευση, αλλά κρατάμε ότι οι κινητοποιήσει συνεχίζονται. Σας επένεσε ο Πρωθυπουργός να κλείσουμε με αυτό για τις λελογισμένες, όπως είπε, κινητοποιήσεις. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό, λελογισμένες αυτό αλλάζει. Οι οποίες δεν αλλάζει. Την οικονομική ευημερία και την κοινωνική ναι. συνοχή της χώρας. Αυτό αλλάζει από εδώ και πέρα, από απόψε. Αυτό είναι θέμα των γενικών συνελεύσεων, κύριε Πολίζο, να το αποφασίσουν. Και θα δούμε. Εμάς δεν μας φτάνει η κατανόηση του Πρωθυπουργού ότι πήγαμε σε λελογισμένες κινητοποιήσεις. Το θέμα είναι να πάρουμε απαντήσεις. Απαντήσεις δεν πήραμε από των αιτημάτων μας. Οπότε γυρίζουμε πίσω. Τα θέτουμε στους συναδέλφους μας αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται στον μπλοκ Ε65 και σε πανελλαδικό επίπεδο μετά συντονιζόμαστε να δούμε ποιες οι επόμενες ενέργειες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Αληφτήρα. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.